Μαθαίνω το μύθο του Τζόνι από τις εκδόσεις Στρατίκη. Τα βράδια της άνοιξης και του καλοκαιριού, όσοι μένουν κοντά στο δάσος, θα έχουν ακούσει οπωσδήποτε τη θλιμμένη και μελαγχολική φωνή ενός πουλιού που επαναλαμβάνεται ώρες ολόκληρης με τον ίδιο ρυθμό. Είναι η φωνή του Τζόνι. Μοιάζει αρκετά με την κουκουβάρια. Ο Τζόνις μόνο που είναι πιο μικρός όμως. Υπάρχουν αρκετοί μύθοι για αυτό το πουλί. Σχεδόν σε κάθε περιοχή υπάρχει και ένας διαφορετικός μύθος. Ένας από αυτούς λέει τάχα πως ο Τζόνις ήταν άνθρωπος κάποτε και είχε ένα αδελφό που τον αγαπούσε πολύ και τον έλεγαν Αντώνη. Μια μέρα όμως το σκότωσε κατά λάθος στο δάσος όπου είχαν βρει κυνήγι. Ήταν τόσο σπαραγμός του Τζόνι πάνω στο τάφο του αδελφού του που ο Θεός το λυπήθηκε και το μεταμόρφωσε σε πουλί. Αλλά και σαν πουλί ακόμα δεν ξέχασε τον αδελφό του και φωνάζει το όνομά του με την ελπίδα πως θα ζωντανέψει και θα παρουσιαστεί μπροστά του. Ένας άλλος μύθος λέει πως ο Τζόνις ήταν υπηρέτης του Κούκου όταν ήταν και οι δύο άνθρωποι. Μα ο Κούκος του φερνόταν τόσο άσχημα που ο Τζόνις παρακάλεσε τον Θεό να τον κάνουν οι πουλί για να γλιτώσει από το βάσανο. Έμαθα για το μύθο του Τζόνι από τις εκδόσεις Στρατίκη. Μαθαίνω για πίστευτα κι όμως αληθινά. Άσκηση και πειραματισμός πάνω στην εκπομπή ερασιτεχνικού μαθητικού ραδιοφώνου. Μια εργασία του Γιώργου Μητροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση.